Κύριε Σότο, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για την έκθεσή σας. Πολύ καλησπέρα, θα ήθελα να πω στο κοινό. Σήμερα είναι τα Εγγένεια, είναι Σάββατο βράδυ, ένα βροχερό βράδυ. Σε μια έκθεση που μέχρι στιγμής οι γνώμες του κόσμου είναι ότι είναι δροσερή, ευχάριστη και έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτήρα, τουλάχιστον έτσι έχω ακούσει από το κοινό. Ο τίτλος της έκθεσης είναι τριπλός. Ο ένας τίτλος είναι με τα γλυπτά του διανοούμενου. Μετά είναι ο δούριος τύπος, είναι μια σειρά ξύλινων γλυπτών και μενού. Το μεγάλο μέρος της έκθεσης είναι με κολάζ, σχέδια και πίνακες με αυτό το θέμα, παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Ωραία. Θα θέλατε να μας πείτε πόσο περίπου καιρό δουλεύετε αυτά τα έργα για την έκθεση. Τα έργα είναι του 2010, τα πρώτα με το διανοούμενο, και το 2012 είναι όλη αυτή η σειρά των μενού με τα τελευταία μεγάλα έργα του 2013, τα τελευταία 5 λάδια. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες ήταν οι πηγές εμπνευσής σας? Είμαι φίλος των καφέ, της ταβέρνας και γενικότερα το τραπέζι νιώθω ότι είναι κάτι πάρα πολύ οικείο για τη δικιά μου ζωή αλλά και για του καθημερινού ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν το τραπέζι, μια που λέμε για τα μενού, είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό το διάστημα. Αισθάνθηκα ότι επηρεαστήκατε κάπως από την κρίση, ίσως. Ή το παίρνω πολύ, ίσως πεζά, δεν ξέρω. Θέλετε να μας πείτε? Η κρίση σίγουρα δεν με έχει αφήσει ανεπηρέαστο, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τη δουλειά μου σαν επιτηδευμένη, δηλαδή ότι έγινε με στόχο να δω περάσει κάποιο νόημα για την κρίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εύχομαι να απολαύσετε την έκθεση.